Γεια σου, είμαι η Μαρία και χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από μια μεγάλη απουσία, σχεδόν 2 μήνες, και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, πέρα από τις ευχές σας και τα καλά σας λόγια για το κανάλι, δέχτηκα και πιεστικά θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες ερωτήσεις στο Messenger, γιατί υπάρχουν και καινούργιοι φίλοι από το κανάλι που δεν με γνωρίζανε πριν, και έτσι, μια και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνω ένα βίντεο το οποίο όταν έφτιαξα το κανάλι δεν περίμενα ότι θα ήταν μέσα στη θεματολογία. Θεωρούσα ότι θα μιλάμε μόνο για βιβλία, για εκδηλώσεις και για όλα αυτά. Εκτιμώντας όμως την αγάπη σας και τα καλά σας λόγια, θεωρώ πως είναι ώρα να κάνω και εγώ ένα τέτοιο βίντεο που δίδει τη δυνατότητα να σας πω λίγα λόγια για το ποια είμαι, καθώς επίσης και να απαντήσω σε κάποιες επιλεκτικές ερωτήσεις. Είμαι μέλος του, πληρώνω τη συνδρομή μου, δεν μετήχα σε καμιά από τις γενικές συνελεύσεις, ακριβώς για να μην μετέχω σε καμιά διεργασία και σε καμιά σκοπιμότητα. Βλέπω πάντα μια καλή πρόθεση του Ερυθρού Σταυρού, και εκτιμώ αφάνταστα τόσο την αφοσίωση των εθελοντών όσο και των εργαζομένων. Πόσα βιβλία διαβάζεις το μήνα, είναι το επόμενο ερώτημα. Είναι αλήθεια ότι διαβάζω αρκετά βιβλία και μπορεί ένα βιβλίο να το 200 σελίδων, εάν έχει ενδιαφέρον, να το ολοκληρώσω και μέσα στη διάρκεια μιας μέρας. Δεν θα ήθελα να πω ένα συγκεκριμένο αριθμό, δεδομένου ότι εξαρτάται από το μέγεθος του βιβλίου και από το βιβλίο που διαβάζω. Δηλαδή, αν διαβάζω ένα βιβλίο για να το σχολιάσω κάπου στο Fractal, παραδείγματος χάρη, που είναι ένα εθελοντικό περιοδικό και δεν αμοιβόμαστε όσοι γράφουμε, είναι άλλος ο χρόνος, δεδομένου ότι μπορεί να το διαβάσω μία φορά και να το ξαναδιαβάσω και δεύτερη φορά για να κρατήσω τις σημειώσεις μου. Ή να κάνω παράλληλα, να βάζω, να τοποθετώ ενδιάμεσα χρωματιστά χαρτάκια για να ξαναεπανέλθω. Είναι αλήθεια όμως ότι το διάβασμα είναι μια καθημερινή μου δραστηριότητα. Δηλαδή κάθε μέρα διαβάζω κάποιες σελίδες. Το επόμενο ερώτημα είναι ποια βιβλιοπωλεία προτιμώ. Σαφώς, όσοι με γνωρίζετε, επιλέγω κάποια συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία, τα οποία αγαπώ και εκτιμώ και τους βιβλιοπόλες. Επειδή μένω στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Αττικής, κυρίως χρησιμοποιώ το επίκεντρο στους Αγίους Αναργύρους, στο βιβλιοπωλείο. Χρησιμοποιώ το σπόρο στην Κηφισιά γιατί με βολεύει το τρένο. Το Επιλέξει που το αγαπώ από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε. Το Free Thinking Zone που είναι μέσα στο κέντρο και που εκτιμώ αφάνταστα την όλη του πορεία και δράση. Το Μόβ Σκύουρο, το Λέξικο Πωλείο, καθώς επίσης και το Book Talk στο παλιό Φάληρο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πηγαίνω και σε άλλα βιβλιοπωλεία. Πολύ συχνά πηγαίνω και στο βιβλιοπωλείο του Πατάκη στην Οδό Ακαδημίας, όπως επίσης και στην Πολιτεία. Το επόμενο ερώτημα θα το απαντήσω ακριβώς έτσι όπως διατυπώθηκε. Φαίνεστε ήρεμος και γαλήνιος άνθρωπος. Ακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα ευεξίας? Ομολογώ ότι με ξάφνιασε λίγο αυτή η ερώτηση. Είναι γεγονός ότι μετά τη συνταξιοδότησή μου έχω ένα δώρο ζωής να φροντίζω τον εαυτό μου.
ένα χρόνο που δεν είχα πριν να τον διαθέσω λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Σαφώς προσέχω την διατροφή μου, είναι κάτι που το πρόσεχα και πάντα, αλλά τώρα και λόγω ηλικίας κοντεύω τα 60 και αυτή η απειλή της κλιμακτηρίου με τα 10 κιλά είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει και το προσέχω. Αγαπώ πολύ τα φρούτα, πίνω πολύ νερό, κοιμάμαι πάρα πολύ και ήδη νομίζω και σε ένα προηγούμενο βίντεο σας είχα πει ότι κοιμάμαι νωρίς και ξυπνάω πρωί. Βεβαίως θα χρησιμοποιήσω την αντιλιακή μου κρέμα, βεβαίως θα χρησιμοποιήσω μια κρέμα προσώπου, θα κάνω μάσκα στο πρόσωπο δεδομένου ότι έχω ένα ευαίσθητο δέρμα. Επειδή κάθομαι αρκετές ώρες στον υπολογιστή, στον ίδιο χώρο μέσα στο δωμάτιό μου έχω δύο μικρά βαράκια για να κάνουμε τα χέρια μας. Κάνω κάποιες ασκήσεις γιόγκα στο σπίτι και καθημερινό περπάτημα. Το επόμενο ερώτημα είναι σε τι είμαι ψυχαναγκαστική στην καθημερινότητά μου, καθώς επίσης και εάν είμαι ψυχαναγκαστική στα βιβλία μου. Όσον αφορά την καθημερινότητά μου, θα ήθελα να πω ότι έχω μια φιλοσοφία ζωής και αυτό για να κερδίζω χρόνο και να τον αξιοποιώ ποιοτικά και κατάλληλα. Δεν μπορώ την ακαταστασία, δηλαδή θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα, δεν θα αφήσω ποτέ άπλυτα στο νηπτήρα της κουζίνας μου, θέλω τα κρεβάτια μου να είναι στρωμένα, το κάθε πράγμα έχει την οργάνωσή του και να είναι εκεί. Είναι αλήθεια ότι ψυχαναγκαστική δεν θα έλεγα ότι είμαι, αλλά με ενοχλεί η σκόνη, παραδείγματι, θέλω την τάξη, την αρμονία περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τα βιβλία, θα έλεγα ότι είναι τακτοποιημένα στις βιβλιοθήκες που έχουμε στο σπίτι μας, καθώς επίσης και σε κάποιες γωνιές του σπιτιού, για να τα βρίσκω εύκολα και για να δένουν και με το περιβάλλον το αρμονικό του. Το επόμενο ερώτημα είναι πώς επιλέγω τα βιβλία που διαβάζω. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε όλοι οι συστηματικοί αναγνώστες, γιατί πάντα έχουμε μία στίβα με αδιάβαστα βιβλία. Άρα κάνω ένα συνδυασμό. Διαβάζω κάτι πάντα από την κλασική λογοτεχνία, είτε για πρώτη φορά που είναι ανεξάντλητη, είτε και για δεύτερη φορά, όπως έκανα πέρυσι με το Δον Κιχώτη. Διαβάζω νέες κυκλοφορίες από Έλληνες συγγραφείς, καθώς επίσης και μεταφρασμένα. Είναι αλήθεια όμως ότι κάποιες χρονιές βιβλία, ας πούμε, του 18 τα διάβασα το 19. Εμπιστεύομαι όμως και κάποια βιβλιοφιλικά blogs, καθώς επίσης και τους βιβλίους.